Βγείτε έξω, βγείτε έξω κύριε. Βγείτε έξω. Δεν έκανα κάτι. Ναι, δεν κάνατε κάτι, δεν είπαμε ότι κάνατε κάτι. Βγείτε έξω. Σας παρακαλώ πολύ, ακολουθήστε μας μέχρι τον Κορινθιακό κόλπο για ψάρεμα. Φυγάμε. Hello. Τι φτιάχνεις. Κοίτα, το βασικότερο όλο ποιο είναι, έτσι. Το φαγητό μας. Όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Χωρίς καύσιμο δεν ψαρεύεις. Κάψιμο, παιδιά, πραγματικά δεν ψαρεύουμε εμείς. Ειδικά εγώ. Εγώ δεν κάνω τίποτα χωρίς καύσιμο. Γεργάρας. Πάω δυναμικά προς το αυτοκίνητό μου. Πάμε να φορτώσουμε. Γεργάρα μου. Επιτέλους ψαρεματάρα, φίλε. Επιτέλους. Έχετε λαθεί. Σκεφτείτε ένα πράγμα. Η ώρα είναι 4.30 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί. Και εμείς είμαστε μέσα στο Τσακίρ Κέθ. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος 5 ώρα το πρωί, πέρα από το να είναι μεθυσμένος, για να έχει κέφ, να πάει στη δουλειά του. Δεν θα έχει κέφ. Άρα, το ψάρεμα, παιδιά, είναι υγεία. Το έχουμε πει. Τέλος. Άντε, γεια. Για πες. Εντάξει, σου πήρα μοντρέλα. Καλά, εντάξει, είναι απίστευτο το οποίο θέλω να δείξεις. Δείχνω, δείχνω. Φαίνεται, φαίνεται. Είναι η θάλασσα. Είναι λάδι. Εκείνη η θάλασσα, παιδιά. Είναι λάδι. Εντάξει, το ξέραμε ότι θα έχει λάδι σήμερα, γι' αυτό βγήκαμε. Πού πάμε? Τι? Πού πάμε? Εντάξει, Κορινθιακό κόλπο πάμε. Σε γνωστά νερά πλέον για μένα. Ψαρεμένα. Όχι εντελώς πολύ ψαρεμένα. Διαρκώς. Δηλαδή είναι πολύ μακριά από την Αθήνα το μέρος που πηγαίνουμε σήμερα. Εντάξει, ελπίζουμε να μας αφήσει ο καιρός, να μην ρίξει καταιγίδα. Αν είναι έτσι, μπορούμε να ψαρέψουμε όπως είναι τώρα, με ψυχάλες, δεν μας πειράζει. Αλλά με καταιγίδα θα έχουμε φούμε, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε και κατάλληλα ντυμένοι, εγώ τουλάχιστον. Δεν είμαι προετοιμασμένος, γιατί θέλει πάρα πολύ μυαλό για να αγοράσει ένας ψάρας ένα διάβρο. Δεν έχω φτάσει να είμαι τόσο έξυπνος. Λοιπόν, λοιπόν, βλέπουμε θάλασσα, παιδιά. Εγώ λέω να σταματήσουμε, Γιώργο, εδώ στο ποτάμι, το γνωστό. Ναι, εύκολα. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει. Μιλάμε για την απόλυτη λαδιά. Λάδι. Για να δούμε. Λοιπόν, ο Γιώργης που μόλις πάτωσε, πήρε κάτι. Μοιάζουν με καλαμάρια, δεν ξέρω. Εσύ θα τη φέρεις, δεν έχει φίλε γιατί δεν φέρω καθόλου. Ωραία όπως είμαστε, δεν προλάβουμε να πούμε. Σαφρίδια. Τελικά αυτά εδώ είναι σαφρίδια, παιδιά. Πρώτη βολή. Τι έχουμε? Κάτι έγινε. Ναι. Μας πέδεψε. Ήρθε. Μας πέδεψε το παιδί. Ήρθε πάνω ψηλά και έφυγε με τόση ταχύτητα. Δεν το είδαμε στο βυθό με τον να φεύγει κάτω-κάτω. Κάτω είδαμε συναγρίδες μετά. Στα καπάκια. Στα καπάκια. Ωπα ρε μαλάκα, πιάσα ψάρια μαλάκα. Αλήθεια μιλάς. Τσίπησε. Πάρ' το. Ή με έχεις εσύ. Όχι, μάλλον με έχει πάρει. Όχι. Ναι ρε. Α, ναι. Έλα μέσα. Πολύ όμορφη. Κοίτα εδώ τι έγινε. Τελάθηκα. Να σου πω, ξέρεις, αυτό εδώ πέρα πώς το βλέπεις, ότι τη δάγκωσε κάποιο ψάρι μάλλον. Έλα να το δείξει αυτό. Έλα να το δείξει αυτό γιατί έφυγε το ψάρι κάτω. Έλα δείχνω τώρα λίγο αυτό. Για δες λίγο εδώ πέρα τι έγινε τώρα. Τι έγινε εδώ. Βλέπεις. Για δείξω τώρα αυτό λίγο. Τρελό. Την πήρε ψάρι. Τη χτύπησε ψάρι μεγάλο, παιδιά. Μπορεί να ήταν τούνα. Κοιτάξτε κάτω, σας παρακαλώ. Δείτε. Φύγαμε, πάμε. Αυτό, παιδιά, έφτισε η ντάσκα πριν από ένα δευτερόλεπτο. Λογικά, από ό,τι το βλέπω, είναι μάλλον σπάθα. Σπάθα σίγουρα. Και αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι μωρό μουγκρί. Μάλλον. Δύο μουγκράκια. Και μια σπάθα μωρά, απίστευτο. Απίστευτο. Ας τα αφήσουμε να. Είναι ζωντανά. Ό,τι έπιασα δεν κόβει. Τρένο. Να ψαρέψω ή μοροφιντότερα. Α, καλά. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες, το κοντάρο και δεν έρχεται, κοίτα. Ναι, είναι 10 κιλά αυτό, κατάλαβα. Δεν είναι 10 κιλά, αλλά εντάξει. Να σου πω πού να το βάλουμε να γράφει τον μπρο. Με πήρε στα 25 και κατέβηκε στα 75, ρε φίλε. Το βλέπουμε στο βυθόμετρο. Δεν ξέρω που να βάλω το κινητό, ρε καλάτο. Από τι βάζεις. Α, τέλειο! Γεια σου εσύ.
Κατάλαβες. Κατάλαβες. Κοίτα τα ρημάδια, εμένα μέτρωνε. Αυτό είναι ζαυροπλάνο. Στο βρέτας. Πώς τι έρχονται πάνω. Κοντεύω. Θα τη φέρω. Ωχ, κάτι κρακ κατάλαβα, δεν μ' αρέσει αυτό. Τι? Κάτι κρακ κατάλαβα. Κρακ. Σου πω κάτι κατάλαβα, κρακ. Τι έγινε? Ρε μαλάκα, το πιαστεί, ρε μαλάκα. Α, γι' αυτό. Ω, είναι και μεγάλη. Α, γι' αυτό δεν κατέβαινε το δικό μου το ρημάδι. Καλά, θα έρθει πάλι πάνω. Εγώ κατάλαβα κάτι κρακ. Πόσο δύναμη έχουν τα φιλαπίστες. Πανέμορφη. Εγώ κατάλαβα κάτι κρακ. Με παραδείξεις και το σώπα. Πάλι πιαστήκαμε. Δεν μάλακα. Πώς το κάνεις αυτό? Έχουμε πιαστεί δύο φορές με δύο ψάρια. Εγώ την κατάλαβα. Του πιάσαμε το ψάρι. Είναι κρυκάριο. Αυτή είναι πιο μεγάλη. Ναι, είναι. Για να δω. Φαίνεται. Έβαλες βίντεο. Εννοείται. Τα πάντα όλα. Κοίτα εδώ. Ουρά. Ουρά και εδώ. Τα κοίτα πάντα όλα. Και εδώ και εδώ. Υπέροχο. Φύγαμε. Για δες. Τι έχει γίνει τώρα. Τζόρτζ, τι έχει πιάσει, ρε. Άμα, θα μάθουμε μάλλον. Θα δώσω. Δεν είναι δάσκα σίγουρα. Τώρα πάμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Για να δω. Μη με παίρνεις. Ναι. Εντάξει, σιγά σιγά. Έχεις μεγάλο πλάνο. Ελπίζω να μην τον έχει καταπιεί. Αυτό. Αυτό πρέπει να είναι σφυρίδα, φίλε, το ψάρι. Καλά. Καλά. Δεν θέλει να έρθει. Το κεφάλι της ξεράσε η ψάρια πάντως. Έλα, σιγά σιγά, εντάξει, θα κάτσουμε εδώ μια ώρα, δεν τρέχει τίποτα. Θα το φέρουμε. Δεν μπορώ να το κοντράρω άλλο. Δεν χρειάζεται να το κοντράρεις άλλο. Γιατί πιέται. Μουλάρωσε. Μουλάρωσε. Το σφυρί δεν είναι. Θα δούμε τι είναι. Άμα βγει. Εν τω μεταξύ, μόλις το. Τι έλεγες, ρε, μαλάκα. Αλήθεια. Και λέω, εδώ πέρα λέω μπορεί να πάρουμε και κανένα άλλο ψάρι με τόσο τζιγκάρισμα. Καλά πήγε αυτό. Εγώ μπορώ να κουμπάω στο κεφάλι σου να γίνει βάση. Το θέμα είναι να μην πάει να με κόψει. Γιατί δε, το πήρα λίγο στην αρχή, αλλά δεν θέλει να έρθει το ψάρι. Εντάξει, δεν έχει καλό μάδα. Ελπίζω. Μην το φοβάσαι. Όλο λάσπη είναι. Λάσπη παντού. Δεν είναι δάσκα αυτό, ρε. Όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Βγήκε από μέσα, από το ψηλό, το είδα. Ήταν 2-3 ψάρια. Εντάξει, πίεσε τώρα, θα σκάσει, ψάρι είναι. Είναι μεγάλο, Γιώργο. Είναι, το ξέρω. Είμαι στα όρια στο εξοπλισμό μου, κοίτα εδώ. Όρια, αξιόρια, θα το φέρουμε. Ελπίζω. Άμα του πάρεις τον ένα, το ξέρεις ότι θα έρθει. Το ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι μαύρο. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ light εξοπλισμό και όλα φαίνονται κούτσουρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η συμπεριφορά του μαύρου. Όχι, δεν μου θύμισε μαύρο. Τότε μπορεί να είναι τσαούσι μεγάλο. Χτυπιέται πάντως, δίνει. Τσαούσι μεγάλο. Δεν έρχεται με τίποτα πάνω. Λοιπόν, με διέκοψε το τηλέφωνο. Έχει μια ψαρούκλα κάτω. Καλά, εντάξει. Και ντάσκες. Και ντάσκες και τέρας ψάρι κάτω. Δεν πιστεύω να ήταν το δικό σου και να πάτωσε. Όχι, δεν ψηλά. Υποκλείεται. Ψηλά. 20 μέτρα το έχω περίπου. Κοιτάξτε. Πω, τι γίνεται σήμερα. Έλα, Χριστέ στο τόπος. Ακόμα παίρνει, Δε. Ξαναξύπνησε. Πήγε να βγει στον αφρό και ξαναπήρε. Εντάξει, εδώ θα κάτσουμε, δεν πειράζει. Να μην με ενδιαφέρει καθόλου. Τι να πειράζει. Εγώ βάζω τα κάρβουνα.
Και τράβω βίντεο. Μόνο. Έτσι, για να γουστάρουμε. Εδώ έφερε και βάση ο Γιώργος με την κάμερα. Αλλά λογικά θα έφευγε η κάμερα μέσα σε λίγο. Όπου να είναι. Δεν πιστεύω να έχει πιαστεί ανάποδα κανένα μισό κιλό και σε εμάς που κροϊδεύει. Όχι, ρε μαλάκα, δεν νομίζω. Να έχει πιαστεί λες έτσι, πλακουτσατά. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Ένα καπώνι. Ένα σαρδέλα, μισό κιλί. Καμιά σπάθα. Κάνε κάποια πλάκα, πιέσαι κάποια σπάθα. Κάνε μου γκρι και να περιμένω εγώ 2 ώρες εδώ με την απόχη. Ένα τσιγάρο. Κάνε ένα τσιγάρο. Καλά, εντάξει. Ρε, πού είστε. Θα σε βρίζουνε τώρα. Παιδιά, το ξέρω ότι τον ευρίζω το στόμα. Κάνε παύση, συνεχίζουμε. Κάνω παύση, δεν έρχεται. Έλα, είσαι μπεκές. Παίξε μια πενιά λίγο. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι θα κάνατε στη θέση του. Θα πιέζατε την κατάσταση και ό,τι γίνει, ή θα είχατε υπομονή. Το ψάρι είναι στα 25 μέτρα. Είναι. Ναι, 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 ναι. Είναι στα 25 μέτρα. Είναι μεγάλο ψάρι. Ναι, φαίνεται, φαντάζομαι. Γύρω στο μισό κιλό. Μισό γραμμάρι. Πω. Και να πιάσεις 4 χάνους μαζί. Το χέρι μου δεν το νιώθω το δεξί. Να ξέρεις. Δεν το νιώθω το χέρι. Όχι. Το δεξί. Έρχεται. Εμείς, παιδιά, για ντάσκες ήρθαμε. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έρχεται το λοιπόν, ψάρι. Μέτρο, πόντο. Μέτρο έρχεται. Εντάξει. Ένα μέτρο το δεκάλεπτο. Όπως κάνει τώρα, ξέρω, μου θυμίζει. Να έχει παραδώσει πνεύμα. Τώρα... Είμαστε στα 10-15 μέτρα από τη βάρκα το πολύ. Σε λίγο θα κουμπίσει παράμαλο. Είσαι 10 μέτρα, πιστεύω, με 12 από τη βάρκα, όπως το βλέπω στο βυθόμετρο. Εδώ. Δείτε το ψάρι. Είναι μεγάλο, παιδιά, το ψάρι που έχει πιάσει πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι. Όχι, το φέρνουμε. Μάλλον τον Άκη είναι και το βλέπω κάνει κύκλους. Μπορεί να είναι και μαγιάτικο, δεν ξέρω. Μακάρι. Πώς τα φτανάκια θα με φύγουν και αυτά. Θα τα πιάσουμε αυτά, με φοβάς. Πού είσαι, ρε. Έλα, αγόρι μου, να δούμε τι έγινε. Έλα, έλα, να το ασπρίζει. Έλα, είναι μεγάλο. Ε? Είναι μεγάλο, τον σίγουρα. Τον Άκη είναι μαγιάτικο. Έλα, μη, εντάξει, φέρτε, φέρτε. Δες και το πάρα. Απίστευτο. Καμία σχέση συμπεριφορά του τον Άκη στην αρχή. Τον Άκη είναι, μάλλον είναι πολύ μεγάλη τάσκα και μπορεί να είναι και ανάποδα πιασμένη, Γιώργο. Δεν είναι, ρε. Ε? Δεν είναι ανάποδα. Απλά είναι μεγάλη. Έχει παραδώσει. Ναι, απλά κράτα εσύ γιατί δεν ξέρω πού να στο πάω. Πήγαινε το ψευολεύει. Ω, μαλάκα, τι τέρας είναι αυτό. Έλα, έλα. Χωρέσει. Χωρέσει, αλλά κάνει εδώ τα δικά της τώρα εδώ. Παιδιά, αναμφίβολα είναι τέρας. Είναι τέρας, φίλε. Μην τα αφήσεις να σου πάρει καθόλου. Δεν θα βγει ποτέ. Πάμε. Σήκωσε το. Βγαίνει αφρό. Τα κάνει τέτοιο, ρε. Κάτσε, ρε μαλάκα. Είναι μεγάλο το ψάρι. Δεν μπορεί να το κουμάντα, δεν νομίζεις. Πίστευτο ψάρι. Έλα, μωρή, βγες τον αφρό. Δεν βγαίνει, ρε. Πω, Χριστέ μου, παιδιά, πρέπει να είναι πάνω από 5 κιλά, 6. 5 κιλά, ρε. Είναι, φίλε, σαν τόνος είναι. Δεν ξέρω πού να στεβάλω. Δεν είναι εύκολο να μην ξέρει. Εντάξει, γι' αυτό δεν παράδοση, πατέρα μου. Είναι μαχητικό. Ναι. Μόνο μη φύγει κάτω πάλι, γιατί ικανή την έχω. Έχω κουραστεί πάρα πολύ μόνο. Το ξέρω, ρε, φίλε, αλλά τι να σε κάνω, να σου βοηθήσω αυτή τη στιγμή καθόλου. Σου ανήκει η στιγμή. Κοίτα εδώ! Ναι ρε τρελά! Ναι ρε! Ναι ρε Γιώργα ρε! Ναι ρε! Κοίτα εδώ, μιλάμε ψάρι τέρας! Κρέμει ολόκληρος! Ναι ρε! Κρέμει ολόκληρος! Εδώ κοίτα! Εντάξει, άντε γεια παιδιά! Πάρτο! Άντε γεια! Κοίτα εδώ! Ρε μαλάκα, πριν τι έλεγες, ότι τι διάλογο δεν έχει καμιά μεγάλη! Έτσι δεν είπα! Ρε μαλάκα, τι έχεις κάνει! Ρε! Άντε μωρί από εδώ. Είναι πολλά τα κιλά. Είναι πολλά τα κιλά. Παιδιά, το ψάρι είναι τέρας. Για φορά πιάσω. Το ψάρι είναι τέρας, είναι πάνω από 7 κιλά 8. Μαλάκα τι βαράκι είναι αυτό. Παιδιά, εντάξει. Το ψάρι είναι τέρας. Εντάξει. Άντε γεια. Εντάξει, άντε γεια. Εντάξει, φιλαράκι μου, απίστευτο. Πρέπει να εδώ.
Εδώ δείτε. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Ρε μαλάκα ρε μπρο. Έλα. Εδώ είσαι. Εδώ πάρτο. Πάρτε τα. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Ωπα να σε. Δεν είναι τάσκα αυτό. Τάσκα. Δεν είναι τάσκα. Τι είναι. Κόκκινο. Τάσκα. Δεν είναι στραβάκι. Πο 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 πο. Βρίσκεται κάτι, βρίσκεται. Κοίτα, 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 κοίτα. Μαλάκα κοινή. Παιδιά δεν κόβει πουθενά. Δεν κόβει πουθενά. Πάει δρόμο. Δάσκες είναι όλα. Κάπου θα σταμάταγε. Έρχεται πάνω το. Όχι. Έρχεται πάνω, έρχεται πάνω. Έρχεται πάνω. Βέλος, να το πάθει. Έλα. Γιατί κυνηγάνε σαν τρελά, ρε. Κοίτα. Κοίτα εδώ, θα γυρίσει. Γιώργο, Γιώργο, πάρε λίγο την τέτοια, ρε. Γιώργο, τι να πάρω, πάρε λίγο, θα μου γυρίσει από μπροστά μου, ρε. Τώρα πώς δεν το πιστεύω. Πάρε, ρε, μαλάκα, πάρε. Παίρνω από κάτω, άμα. Σοβαρά μιλάς. Πώς μου πήγα μπόσικα. Ωα, καλό. Περίμενα, τα πιάνω, τα αυτές πάνω παντού, φίλοι. Πάλι ρουφιάνεις δεξιά και αριστερά παντού. Δώσε! Τώρα θα σπάσουμε όλα, θα μείνει εδώ. Τίποτα. Κολυμπητρόξυλο. Μόνο ντάσκες πάλι. Τα σκοπανηγύρι. Ένας χαμός γίνεται από ντάσκες. Δώσε. Ποιο μαγιά. Ποιος είναι μια ντάσκα. Μαλάκα ερχόντουσαν στις σιλικόνες σαν τρελές. Έλα. Εφιέ. Όχι. Τι να βάλω ρε μαλάκα. Ρεσιτάλο φίλος μου. Αλλά ρεσιτάλ και εγώ έτσι. Μόνο. Σε σταμάτησα στη μέση του πουθενά. Μέση του πουθενά. Ρίξαμε. Ρίξαμε. Έπιασες. Καληνύχτα σας. Έρχεται το μωρό. Έρχεται. Δεν έχει μάχη. Κοντεύει. Δεν τα έχει κάνει και όλα λίγο κοκορέτσι. Αλλά δεν πειράζει. Σε όλα τα ψαρία τα έχουμε κάνει κοκορέτσι. Στο πάνω τι είναι. Τσαούς είναι, είσαι ένα γρήγορα, δεν βλέπω. Πάλι είναι. Σόπα, ρε. Υπέροχο. Αντέ, γεια. Γεια σας εδώ. Γεωργά μου, πάει καλά σήμερα, ε. Πάει. Εντάξει, είσαι ικανοποιημένος. Φάγκραρος. Ωραίο φάγκρι. Προσκύνω τα μπαλόνια μου. Είναι άγριος. Είναι αγριό φάγκρος. Είναι αγριό φάγκρος. Δεν θέλει να έρθει. Το είδαμε το ψάρι, παιδιά. Ένα ψάρι είδαμε στα 90 μέτρα και το καληνυχτήσαμε κιόλας. Άγριος ο φαγκράρος. Υπέροχο. Μπράβο, ρε Γιώργα. Μπράβο. Μεγαλείο. Άλλο ένα στο ίδιο σημείο, Γιώργα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε βάλει όπισθεν. Το μεγάλο μυστικό είναι η όπισθεν, παιδιά. Πάντα με την όπισθεν. Μόνο με την όπισθεν. Ο Γιώργος σήμερα την έχει βουλέψει καλά την όπισθεν. Μόνο. Απίστευτη ψάρια, Γιώργα μου, έχεις δώσει ρεσιτάλ. Πραγματικά, φίλε, έχω χαρεί προβολικά, έχω τρελαθεί μαζί σου. Να ξέρεις. Είναι ασύλληπτο αυτό που κάνεις. Και χάρηκα πιο πολύ γιατί πιάσεις ψάρι με το slow σοβαρό επιτέλους και κάνεις και το 2 στα 2 μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Περίπου ναι. Άλλο ένα φαγκρί, λογικά, και είναι λογικά και φαγκρί αυτό είναι, καλό. Γιατί είναι ακόμα άγριο μέχρι το λεπτό, το λεπτό. Είναι και αυτό καλό σίγουρα. Είναι ωραίο. Για να παίξε. Ωραία, λοιπόν, είδες τι είναι αυτό. Είναι. Για δε, σου λείψε. Σόπα ρε. Άλλο ένα φαγκρί. Λοιπόν, έλα εδώ, έλα επειδή, εδώ. Είμαστε, επειδή θέλω να είμαστε κομπλέ. Θέλω να είμαστε κομπλέ. Για να είμαστε κομπλέ τώρα, ε. Για δείξε λίγο πώς γίνεται να είσαι κομπλέ. Βγάζεις ένα κιστράκι. Ναι. Βγάζεις και δεύτερο. Για να δούμε. Τσακ. Για να είμαστε κομπλέ. Για να είμαστε γιατί το είπαμε. Το είπα.
την επόμενη δάσκαλο που θα πιάσω να την απελευθερώσω. Λοιπόν, για να μην ξεχάσουμε να σας αποχαιρετήσουμε πριν νυχτώσει, σας αποχαιρετούμε τώρα με τον Γιωργάρα. Εδώ. Τον Μίστερ Πανικός. Ρεστάλ, παιδιά, είδατε τι έκανε σήμερα. Λοιπόν, την επόμενη φορά σας υπόσχομαι ότι θα δείτε και εμένα να ψαρεύω. Θα ψαρέψει και ο Γιώργος την επόμενη φορά. Δεν έχω έρθει για να κάνω μετάδοση, παιδιά. Δεν έχω πάει μαζί του για ψάρεμα να μου δείξει πώς ψαρεύουν. Έτσι. Αλλά βλέπετε ότι εντάξει, πολλές φορές συμβαίνει να βγάλει ο ένας ψάρια, άλλος να μην βγάλει. Έτσι έγινε και σήμερα. Έχει συμβεί και άλλη φορά. Έχει την τύχη να βγάλει σίγουρα μικρό τύπο. Πολλές φορές, σε όλους. Εδώ βλέπω ψάρια σηκωμένα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, εμείς κάνουμε λίγο σε τίαφρο. Αν θα δείτε εδώ τα καλάμια πίσω. Για καμιά ντάσκα έτσι τη τελευταία στιγμή, όχι για να την κρατήσουμε. Για το παιχνίδι. Μόνο. Κατά τα άλλα, εντάξει παιδιά, έχουμε περάσει τέλεια. Ο καιρός μας έκανε το χάτι. Ναι. Έλεγε βροχές, κατακλυσμού, χαμό. Ευλογημένο να είναι το μέτεο. Παιδιά. Μόνο εδώ αυτά, ξέρετε. Χαρά Θεού. Μόνο εδώ αυτά. Χαρά Θεού. Κοιτάξτε πίσω, ομορφιές. Και με αυτή την εικόνα, έτσι. Ας τους αφήσουμε καλύτερα. Λοιπόν. Γιατί, κλείνω. Θα τρέλει. Κλείνω. Εγγραφή και like.